Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Marketplace. Στη σημερινή πρώτη ενότητα της εκπομπής μας θα μπορέσουμε με την βοήθεια τριών ελληνικών επιχειρήσεων να μάθουμε πώς μπορούμε εύκολα αλλά και οικονομικά να διακοσμήσουμε τον εσωτερικό μας χώρο, το μπαλκόνι μας, τον κήπο μας, αλλά ακόμα και να κάνουμε πιο εργονομικό το χώρο στην εταιρεία μας. Στη δεύτερη ενότητα της εκπομπής μας θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε την επιχείρησή μας βιώσιμη, να μάθουμε περισσότερα για προγράμματα επιδοτήσεων, αλλά και να δώσουμε λύσεις σε υπερχρεωμένες επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Έχουμε μαζί μας σήμερα την κυρία Παπαδόγιανη από το φτιάξτομόνος.gr. Κυρία Παπαδόγιανη, καλησπέρα σας. Έχουμε επίσης μαζί μας την κυρία Μπερτόλη, αρχιτέκτονα εσωτερικών χώρων. Κυρία Μπερτόλη, καλησπέρα σας. Η κυρία Μπερτόλη είναι εκπρόσωπος του Remake. Και μέσω Skype από τη Θεσσαλονίκη, την κυρία Βαλετοπούλου από την εταιρεία Κήπος και Πράσινη Στέγη. Κυρία Βαλετοπούλου, καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουμε με εσάς, κυρία Παπαδόγιανη. Πόσο εύκολο είναι να διακοσμήσουμε το χώρο μας και ποιες είναι οι ανάγκες για να κάνουμε κάτι τέτοιο? Είναι πάρα πολύ εύκολο να διακοσμήσει κάποιος σήμερα το σπίτι μόνος του, αρκεί να έχει δύο βασικά πράγματα, φαντασία και διάθεση για δημιουργικότητα. Αν κάποιος... Δεν χρειάζεται να έχει ιδιαίτερες γνώσεις, γιατί η εταιρεία φτιάχτομόνος βρίσκεται κοντά του να του προτείνει λύσεις και ιδέες για ένα καλύτερο αποτέλεσμα και μια ολοκληρωμένη λύση. Όταν ακούμε φτιάχτομόνος σου, φανταζόμαστε ότι δημιουργούμε εμείς τα... Βεβαίως δημιουργούμε εμείς, αλλά δεν απευθυνόμαστε μόνο σε ανθρώπους που μπορούν να δημιουργήσουν κάτι μόνοι τους. Μπορούμε να φτιάξουμε εξ ολοκλήρου οποιαδήποτε κατασκευή έχει σκεφτεί κάποιος και με τη βοήθειά μας μπορεί να το συναρμολογήσει εύκολα με την τελευταία λεπτομέρεια και το τελευταίο εξάρτημα σύνδεσής του. Οπότε, αν κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα ή τις γνώσεις για να φτιάξει κάτι εκείνος, μπορεί να απευθυνθεί σε εσάς και για την κατασκευή κάποιου επίπλου. Βεβαίως μπορεί να απευθυνθεί σε εμάς, άλλωστε αυτή είναι και η δουλειά μας. Να μπορέσει κάποιος, αρκεί να μας περιγράψει αυτό που έχει σκεφτεί, φανταστεί, σχεδιάσει, να μας το περιγράψει και θα τον βοηθήσουμε πάρα πολύ εύκολα όλο αυτό να το στήσει μόνος του. Ή αν δεν μπορέσει, θα υπάρχει εύκολα ένα συνεργείο δικό μας που μπορεί να επισκεφτεί και το χώρο του για μια σωστότερη επιμέτρηση αυτού και να του δώσει μια πολύ όμορφη και λειτουργική λύση. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια κατασκευή από την εταιρεία σας. Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο τι βλέπουμε? Αυτή είναι μια κατασκευή σε ένα παιδικό δωμάτιο, σε ένα πολύ περιορισμένο χώρο, 2-3 τετραγωνικών. Δεν είχαμε την πολυτέλεια να κατασκευάσουμε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που καταφέραμε, φτιάξαμε μια πάρα πολύ όμορφη παιδική κουκέτα με πάρα πολλούς αποθηκευτικούς χώρους, με 2 κρεβάτια. Φτιάξαμε ένα γραφείο επίσης για τα 2 παιδάκια, στον ίδιο χώρο, στον ίδιο υπάρχον χώρο. Βλέπουμε τους ανθρώπους μας που έχουν την στείνουν ακριβώς αυτό το πολύ μικρό δωμάτιο και βγήκε ένα πάρα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Οπότε η κάθε λύση που δίνεται είναι κατά παραγγελία για ένα συγκεκριμένο χώρο? Όχι, θα ήθελα εδώ να τονίσω κάτι. Δεν θέλω να τρομάζει ο κόσμος με την ειδική κατασκευή και την ειδική παραγγελία. Το φτιάχτομόνος απευθύνεται σε αυτό το κομμάτι, ειδικά και εκεί έχει εξειδικευτεί πάρα πολύ, να μπορέσει να στήσει, συναρμολογήσει και να φτιάξει έπιπλα ακριβώς σε δύσκολους χώρους και περιορισμένους. Αυτό είναι και η καινοτομία του φτιάχτομόνος σήμερα. Μπορεί να προσαρμόσει μια ειδική κατασκευή σε έναν πολύ δύσκολο χώρο. Κυρία Παπαδόγιανη, όταν κάποιος ακούει ότι πρόκειται για μια καταπαραγγελία επί της ουσίας κατασκευή, φαντάζεται ίσως ότι το κόστος θα είναι αυξημένο. Ισχύει κάτι τέτοιο? Δεν είναι καθόλου αυξημένο το κόστος, γιατί τα προϊόντα μας δεν αποκτούν υπεραξία από μια μεγαλύτερη φίρμα. Είναι ελληνικά τα προϊόντα μας. Και κάτι που θέλω να διευκρινίσω και να το πω στον κόσμο να το ακούσει, ότι δεν χρειάζεται να τρομάζει με τη λέξη ειδική παραγγελία, ειδική κατασκευή. Αυτό είναι και η καινοτομία του φτιάχτομόνος σου, να προσαρμόσει μία ειδική κατασκευή σε ένα περιορισμένο και δύσκολο λειτουργικό χώρο. Μάλιστα. Τώρα, ένα άλλο κομμάτι που ενδιαφέρει τον καταναλωτή είναι το θέμα της ποιότητας. Δηλαδή, θεωρεί ότι αν αγοράσει κάτι που είναι μαζικής παραγωγής, θα έχει κάποια πιστοποίηση. Εσείς έχετε αντιστοίχως κάποια πιστοποίηση για τα δικά σας προϊόντα? Βεβαίως. Η εταιρεία μας προμηθεύεται όλα τα προϊόντα από μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες, που όλες τους εφαρμόζουν το σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO. Οπότε είναι καλυμμένη και σε αυτό. Επομένως και οικονομικά είναι και καλής ποιότητας είναι. Δεν έχει λόγο κάποιος να ανησυχεί ότι θα πάρει κάτι που δεν θα κάνει για τις ανάγκες του. Μπορεί να έρθει στο χώρο μας από κοντά, να επισκεφτεί την εταιρεία το φτιάχτομόνος και να δει από κοντά τις επιφάνειες, τα εξαρτήματα, ό,τι χρειάζεται την κατασκευή του, να τα δει και να δει όλο τον τρόπο που λειτουργεί η εταιρεία μας.
Πέρα από κατασκευές για εσωτερικούς χώρους, δωμάτια, περιορισμένους χώρους, υπάρχει δυνατότητα για κατασκευές για εξωτερικούς χώρους, ένα μπαλκόνι, ένα κήπο? Βεβαίως, μας ρωτάνε για βεράντες, για μπαλκόνια, για κήπους. Πάρα πολλοί κόσμος να φτιάξουν τις ζαρντινιέρες τους, τις γλάστρες τους μόνοι. Οπότε τους. Υπάρχει ένα εύρος στις δυνατότητες. Διάθεση να υπάρχει να ασχοληθούν με αυτό. Κυρία Παπαδόγιαννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες. Ευχαριστούμε και εμείς. Θα περάσουμε τώρα στην κυρία Βαλετοπούλου. Κυρία Βαλετοπούλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είπαμε και λίγα πράγματα για τον κήπο και τον μπαλκόνι. Γιατί είναι αναγκαίο να έχουμε έναν σχεδιαστή κήπου? Όχι, είναι απαραίτητο, διότι συνήθως είναι γεωπόνος ή αρχιτέκτονας τοπίου, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ο πλέον αρμόδιος να μας κατευθύνει σωστά, να μας δώσει σωστές ιδέες, λύσεις, οικονομικές. Με ακούτε? Σας ακούω, ναι. Πείτε μας, ποιοι παράμετροι επηρεάζουν την επιτυχία του σχεδιασμού ενός κήπου? Τι κάνουν το σχεδιασμό ενός κήπου επιτυχημένο ως προς το αποτέλεσμα? Καταρχάς είναι η ικανότητα του γεωπόνου ή αρχιτέκτονα τοπίου να αφουγκράζεται τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη, του εκάστοτε ενδιαφερόμενου. Και δεύτερον, κατά τη γνώμη μου πάντα, η ικανότητα του να μπορεί να σχεδιάσει έναν κήπο ο οποίος θα μπορεί να αντέξει στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται η οικία του ενδιαφερόμενου, έναν κήπο ο οποίος θα μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάλογες κλιματικές συνθήκες και θα έχει μακροβιότητα. Μάλιστα. Κάτι άλλο τώρα, επειδή ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος κοιτάει και το κόστος κάθε κίνησης που κάνει, ποιο είναι το κόστος του να κάνει κανείς αυτή τη διαδικασία, να προσλάβει έναν διακοσμητή κήπου και να του κάνει αυτή τη δουλειά? Κοιτάξτε να δείτε, το κόστος, αυτό είναι μια πολύ σχετική έννοια. Αν λάβουμε υπόψη μας τη δική μας εταιρεία, για παράδειγμα, ο κήπος και πράσινη στέγη συνήθως δεν χρεώνει τις υπηρεσίες ως διακοσμητής κήπου, ως σχεδιαστής κήπου. Συνήθως χρεώνει το σύνολο του κήπου, δηλαδή τον σχεδιασμό, την κατασκευή, όλα αυτά ως πακέτο. Τώρα, αν μιλήσουμε για κόστος κατασκευής κήπου και όχι σχεδιασμού κήπου, θα μπορούσαμε, κάνοντας μία εκτίμηση, να πούμε ότι ένας κήπος σχετικά εύκολο στην κατασκευή, δηλαδή χωρίς μεγάλες κλίσεις, σχετικά προσιτός. Ένας τέτοιος λοιπόν κήπος, ο οποίος θα περιλαμβάνει χλωοτάπητα, ένα λαχανότυπο που θα καλύπτει τις ανάγκες, τις ημερήσιες ανάγκες μιας οικογένειας, με μία-δύο συνθέσεις καλοπιστικών φυτών, αρωματικών φυτών, με 2-3 δέντρα σκιά και κάποιους θάμνους περίφραξης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κόστος του και ένα αρδοπτικό δίκτυο, σαφώς, που είναι απαραίτητο στον τόπο μας, γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν μπορεί να επιβιώσει λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ένας τέτοιος λοιπόν κήπος θα κόστιζε από 18 έως 23 ευρώ ανά τετραγωνικό. Κάνοντας μία εκτίμηση πάντα, γιατί σπουδαίο ρόλο παίζει και μεγάλο ρόλο παίζει η επιλογή των φυτών, το μέγεθος αυτών, όπως καταλαβαίνετε και εσείς πολύ καλά βέβαια. Βεβαίως. Τώρα, επειδή απευθυνόμαστε και σε ανθρώπους που ζουν σε πόλεις και δεν έχουν την πολυτέλεια να έχουν ένα κήπο, για κάποιον που δεν έχει κήπο και θέλει απλώς να καλοποιήσει λίγο τον μπαλκόνι του ή να κάνει κάτι μικρής κλίμακας, υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν λύσεις? Κοιτάξτε να δείτε, μία πρόταση για ένα μπαλκόνι θα ήταν ο κάθετος κήπος, η κάθετη σύσταση, όπως λέμε. Είναι συζητήσεις οι οποίες γίνονται κατά κόρον στο εξωτερικό, αλλά στην Ελλάδα ακόμη είναι λίγο άγνωστες έννοιες. Αυτοί οι κήποι λαμβάνουν χώρα κυρίως στον μπαλκόνι, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα για οριζόντιους, όπως λέμε, συζητήσεις, σε ζαρδινιέρες, σε γλάστρες. Οπότε είναι ένας φυτεμένος κήπος, ένας κήπος καθήξος, σε ειδικά υποστρώματα. Για τις οικοδομές, μια πάρα πολύ ωραία λύση είναι και το φυτεμένο δρόμο. Η πράσινη στέγη, όπως λέμε. Μια παράτσα η οποία μπορεί να γίνει κήπος με ένα υπόστρωμα ύψους 7-10 εκατοστά και μια φύτευση να μας δώσει χώρο για ψυχαγωγία και χαλάρωση και παράλληλα
πολλά ωφέλη για την πολυκατοικία μας και για το περιβάλλον μας. Έχουμε ξανακούσει για την πράσινη στέγη. Επειδή όμως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη τα κτίρια είναι αρκετά παλιά, υπάρχει θέμα με το βάρος, μπορεί δηλαδή ένα παλιό κτίσμα να στηρίξει μια τέτοια πράσινη στέγη? Σαφώς. Πάντα βέβαια σε συνεργασία με κάποιον πολιτικό μηχανικό, ο οποίος θα μας κατευθύνει για την επάρκεια του κτιρίου, για τη στατική επάρκεια δηλαδή, κατά πόσο το στατικό του κτιρίου επιτρέπει μια τέτοια σύγκρουση, μπορούμε να έχουμε τέτοιες συγκρούσεις με ένα βάρος περί των 70-80 κιλών ανά τετραγωνικό, με κορεσμένο σε νερό υπόστρωμα και με τη φύτευση μαζί. Μάλιστα. Τώρα, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, τι γίνεται με την πράσινη στέγη? Συνεχίζει να χρειάζεται κάποια προσοχή, σύστημα άλδρευσης, ποτίζεται από τη βροχή, πώς λειτουργεί? Είναι όπως η συμπεριφορά ενός τύπου. Συνήθως οι πράσινες στέγες φυτεύονται νοστικά, ανθεκτικά, έτσι ώστε να μπορούν να επιβιώσουν καταρχάς σε ένα τόσο μικρό υπόστρωμα, τόσο μικρού βάθους όπως αυτό που σας προανέφερα. Δηλαδή τα 7 με 10 εκατοστά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ λίγο. Άρα λοιπόν επιλέγουμε φυτά τα οποία μπορούν και να στηριχθούν και να μεγαλώσουν σε τέτοιες συνθήκες. Φυτά τα οποία δεν έχουν πολλές απαιτήσεις στο νερό και είναι ανθεκτικά και στο πολυκρύο αλλά και στη γεύση αντίστοιχα. Στον δυνατό αέρα επίσης, γιατί όπως καταλαβαίνετε στις ταράτσες και κυρίως στους υλών κτηρίων ταράτσες, ο αέρας είναι αρκετά δυνατός μερικές φορές. Πάντα φροντίζουμε να υπάρχει και το υποτυπώδες φώτισμα ώστε να δίνουμε νερό στα φυτά να συσχολίζονται τις μέρες του καλοκαιριού. Σταλακτηφόρος, άρδευση κυρίως, γιατί όμως κάνει και η οικονομία σε νερό, άρα βοηθάμε, είμαστε και οικολόγοι, ας το πω, κατά ένα μέρος. Δεν υπάρχει κάποια φορά, αν αυτό με ρωτάτε. Εξακολουθεί να είναι εξίσου όμορφο και πράσινο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Πολύ ωραία. Με μάθησες προσπάθειες για την πλήρηση ως και καθόλου, θα έλεγα. Μάλιστα. Πέραν αυτού, παρέχει τη μόνωση που έχουμε ακούσει ότι παρέχει? Δηλαδή, έχουμε ακούσει ότι η πράσινη στέγη βοηθάει το σπίτι να είναι πιο δροσερό το καλοκαίρι, πιο ζεστό το χειμώνα. Ισχύει κάτι τέτοιο? Πράγματι, ισχύει. Έχει θερμομονωτικές ικανότητες η πράσινη στέγη. Βοηθάει πάρα πολύ στην διατήρηση της θερμοκρασίας σε χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και αντίστοιχα σε υψηλότερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Και το όφελος δεν είναι μόνο για τον τελευταίο όροφο όπως πιστεύουν πολλοί, γιατί αυτό λειτουργεί σαν ντόμινο. Έχοντας τον τελευταίο όροφο ζεστό ή αντίστοιχα δροσερό, κατά τη στοιχεία αυτό περνάει και στο υπόλοιπο κτίριο, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε το όφελος είναι για όλη την πολυκατοικία, αν αυτό τοποθετηθεί σε μια πολυκατοικία, ας πούμε. Λέω, το όφελος αφορά όλη την πολυκατοικία η οποία έχει πράσινη στέγη, δεν αφορά μόνο τον τελευταίο όροφο. Ακριβώς. Σκέφτομαι ότι όλοι μπορούν να χαρούν τη στέγη σαν να ήταν κήπος, που ουσιαστικά είναι ένας κήπος, να χαλαρώσουν. Κυρία Βαλετοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε. Θα περάσουμε τώρα στην κυρία Μπερτόλη. Κυρία Μπερτόλη, είμαστε, όπως είπαμε και πριν, σε μια εποχή που το οικονομικό κόστος είναι πολύ σημαντικό για μας. Θεωρείτε ότι το να προσλάβει κάποιος έναν άνθρωπο να του διακοσμεί στον εσωτερικό χώρο είναι πολυτέλεια? Αντιθέτως, θα μπορούσα να πω ότι είναι μεγαλύτερη ακόμα η ανάγκη. Γιατί όλοι μας εργαζόμαστε σιγά σιγά να περιορίσουμε κάποιες δραστηριότητες. Επομένως, το να είναι όμορφος και λειτουργικός ο χώρος μας, μας βελτιώνει και τη διάθεση. Επίσης, έχουμε αυξημένες ανάγκες. Για παράδειγμα, ίσως χρειαστεί να μετακομίσουμε σε κάποιο μικρότερο χώρο ή να συστεγάσουμε κάποιες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, μια επαγγελματική δραστηριότητα να στεγαστεί στο σπίτι. Σε όλες αυτές τις ανάγκες, ο επαγγελματίας σε αυτό το χώρο θα βοηθήσει να τις αντιμετωπίσουμε σωστά και θα μας κρατήσει χαμηλότερο και το κόστος. Οπότε, το να απευθυνθεί κάποιος σε εσάς για να τον βοηθήσετε να διακοσμήσει το χώρο του, να επιτύχει τα αποτελέσματα που θέλει, από το να το κάνει μόνος του,
ουσιαστικά το κόστος μειώνεται. Ναι, ακριβώς. Παρόλο που πολλοί άνθρωποι το φοβόνται το να εμπλέξουν και κάποιον ακόμα στη διαδικασία, στην πραγματικότητα εξοικονομούμε χρήματα για τον πελάτη μας. Γιατί από την αρχή καθορίζονται οι ανάγκες που εκείνος έχει, γίνεται επομένως ένας σωστός προγραμματισμός του έργου, δεν υπάρχει χαμένος χρόνος, δεν υπάρχουν εμπρός πίσω στην κατασκευή. Επίσης, απολαμβάνουμε ειδικές τιμές τόσο στα συνεργεία όσο και στους προμηθευτές των υλικών και κυρίως έχουμε πολλές ιδέες για να χρησιμοποιήσουμε με νέους τρόπους τα παλιά πράγματα. Επομένως, με ένα συνδυασμό όλων αυτών, τελικά βγαίνει ωφελημένος ο πελάτης. Οπότε, αν και εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι μπορεί να πληρώνει κάτι της παραπάνω, στο τέλος, με τη βοήθειά σας, εξοικονομεί χρήματα. Ακριβώς. Θέλετε τώρα να μας πείτε, υπάρχουν κάποιες στάνταρ λύσεις που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος που θέλει να αναδιακοσμήσει το χώρο του, ή πρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε χώρο ως ξεχωριστή ενότητα που θέλει τη δική του προσοχή? Σαφέστατα, ο κάθε χώρος είναι τελείως ξεχωριστός με τις δικές του ανάγκες. Θα μπορούσαμε να συμβουλεύσουμε όμως σε κάποιες γενικές γραμμές τι πρέπει να κάνει κάποιος πριν ξεκινήσει να επέμβει διακοσμητικά. Πρέπει λοιπόν να καθορίσει ποια είναι τα πλεονεκτήματα που θέλει να τονίσει σε ένα χώρο και ποια τα μειονεκτήματα, αυτά που θέλει να βελτιώσει. Πρέπει από την αρχή να ξέρει τι θέλει να πετύχει σαν ατμόσφαιρα, σαν στυλ. Πρέπει να διαχωρίσει δηλαδή αν θέλει να καταλήξει με ένα χώρο με κλασικό ύφος ή με μοντέρνο, μίνιμαλ κτλ. Ή κάποια ανάμιξη. Το επόμενο είναι να βάλουμε κάποιους στόχους πρακτικούς. Δηλαδή, από το χώρο μας θέλουμε να πετύχουμε το να είναι πιο τακτικός, να έχουμε αποθηκευτικούς χώρους, εργονομία κλπ. Πρέπει απαραίτητα να διαλέξουμε τι θα κρατήσουμε και τι θα πετάξουμε. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο και δύσκολο σημείο. Και τέλος, πολύ σημαντικός είναι ο φωτισμός, ο οποίος έναν χώρο μπορεί να τον αναδείξει ή και το αντίθετο, αν δεν είναι σωστός. Μάλιστα. Η εταιρεία σας παρέχει μια υπηρεσία που, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται One Day Makeover. Τι περιλαμβάνει αυτή η υπηρεσία? Αυτή είναι μια ξεχωριστή υπηρεσία που μέσω αυτής φροντίζουμε με τον περιορισμό της μίας μέρας να αναδιαμορφώσουμε κάποιο χώρο σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη. Με την ομάδα μας πάμε στο χώρο του πελάτη και κάνουμε κάποιες αλλαγές. Για παράδειγμα, μπορεί να μετακινήσουμε κάποια έπιπλα, τα διακοσμητικά, έργα τέχνης. Επίσης, θα βρούμε νέες χρήσεις σε παλιά αντικείμενα που ίσως να μην αναδεικνύονται μέχρι σήμερα. Αν χρειαστεί, μπορούμε να επέμβουμε και σε κάποιο τοίχο μεμονωμένα, να γίνει ένα βάψιμο, μια ταπετσαρία. Και τέλος, αν το επιθυμεί ο πελάτης, μπορούμε να πάμε και στα μαγαζιά, είτε με τον πελάτη μαζί, είτε σύμφωνα με όσα μας έχει ζητήσει, να πάρουμε κάποια συμπληρώματα, να ολοκληρώσουμε την εικόνα. Οπότε είναι πολύ γρήγορο κάποιος να αναδιακοσμήσει το χώρο του, χωρίς να χάσει το χρόνο που θα έπαιρνε, ας πούμε, μια μικρή ανακαίνιση. Είναι πολύ γρήγορο και εντυπωσιακό και βελτιώνει πολύ την εικόνα του χώρου, με πολύ χαμηλό κόστος. Και εδώ να σας πω ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε ειδικές περιστάσεις. Όπως για παράδειγμα, έχει τύχει να το δωρήσει κάποιος σε νέο ζευγάρι για το, σαν δώρο γάμου, να διακοσμήσει εξ αρχής το σαλόνι του. Μάλιστα. Με τις υπηρεσίες μας. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τώρα, σε περίπτωση που κάποιος δεν είναι στην Αθήνα, δεν μπορεί να έρθει σε εσάς, δεν μπορείτε εσείς να πάτε σε αυτόν, είναι σε κάποιο νησί, στο εξωτερικό και θέλει να κάνει χρήση των υπηρεσιών σας. Υπάρχει κάποιος τρόπος να το κάνει αυτό? Ναι, υπάρχει άλλη μια διαφορετική σε εισαγωγικά υπηρεσία που προσφέρουμε. Για τις κατηγορίες που είπατε και για κάποιον που θα ήθελε να χαμηλώσει το κόστος και να μην έχει το κόστος της επίβλεψης του διακοσμητή. Την έχουμε ονομάσει e-deco, είναι δηλαδή η διακόσμηση εξ αποστάσεως. Όλη η επικοινωνία με τον πελάτη γίνεται μέσω email, ψηφιακές φωτογραφίες του χώρου και σύμφωνα με τις οδηγίες μας κάποιες μετρήσεις. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία που είναι απλή και κατανοητή. Και έτσι ο πελάτης παραλαμβάνει τη μελέτη σε ψηφιακή μορφή. Οπότε αυτό δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε ανθρώπους που είναι εκτός Αθηνών, απευθύνεται και σε ανθρώπους που θέλουν να περιορίσουν και λίγο το κόστος. Ναι, φυσικά. Είναι και αυτή μια οικονομική λύση. Μάλιστα. Τώρα, μιλήσαμε κυρίως για σπίτι, για χώρο οικιακό. Υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε μια επιχείρηση, να κάνετε το χώρο καλύτερο ως χώρο εργασίας? Ναι, φυσικά. Έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές και με επαγγελματικούς χώρους. Θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε και τις ξεχωριστές υπηρεσίες μας. Αν κάποιος βρίσκεται μακριά, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να στείλουμε τη μελέτη μας εξ αποστάσεως
και σε επιχειρήσεις ή και να κάνουμε κάποια μικρή επέμβαση με το One Day Makeover. Διαφορετικά, αναλαμβάνουμε τις επιχειρήσεις μελετώντας τις ανάγκες επιτόπου και κάνοντας την κατάλληλη μελέτη. Μάλιστα. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε μία αναδιακόσμηση, πέρα από αυτά που επαναχρησιμοποιείται από το ίδιο το σπίτι, πώς τα βρίσκεται αυτά? Είναι ελληνικά, είναι από κάποιο προμηθευτή δικό σας, πώς δουλεύει? Δουλεύουμε με πολλούς τρόπους. Καταρχάς, παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις, συμμετέχουμε και σε εκθέσεις του εξωτερικού, έτσι ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα των τάσεων που επικρατούν και κάνουμε μια επιλογή, σίγουρα με γνώμονα το να είναι κάτι οικονομικό και πολλές φορές κάτι που μας κερδίζει χρήματα, δηλαδή μπορεί να επενδύσουμε σε κάποιο πρωτοποριακό υλικό, ώστε τελικά να εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα στο χώρο μας. Έχουμε πολλούς συνεργάτες και σίγουρα προτιμάμε το να συνεργαζόμαστε με ελληνικά συνεργεία, με ελληνικούς κατασκευαστές και υπάρχει μεγάλη πληθώρα σε αυτό. Από τους πελάτες σας που έχουν ήδη απευθυνθεί σε εσάς και έχετε κάνει κάποια αλλαγή στο χώρο τους, τι ανταπόκριση έχετε? Βλέπετε ότι βοηθάει την ψυχολογία τους, τους αρέσει η αλλαγή που έχει γίνει? Ναι, τους αρέσει πολύ. Δίνει μια νέα δύναμη όταν έχουμε έναν όμορφο χώρο και ακόμα και σε αυτή την περίοδο της κρίσης που όλοι είναι διστακτικοί πριν ξεκινήσουν και κάπως αναρωτιόνται αν κάνουν το σωστό, τελικά το αποτέλεσμα τους δικαιώνει. Και όπως είπαμε, προσπαθούμε πάντα να δουλεύουμε με στόχο τον περιορισμό του κόστους. Μάλιστα. Κυρία Μπερτόλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, πριν περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, να σας υπενθυμίσουμε ότι για τυχόν απορίες ή περισσότερες πληροφορίες που θέλετε για όλα τα θέματα που συζητήσαμε, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο της εκπομπής 8252 104 για να σας δώσουμε τις πληροφορίες που θέλετε. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε πάλι κοντά μας. Έχουμε μαζί μας τώρα τον κύριο Θεοφανίδη από την Project You, ο οποίος είναι εισηγητής σεμιναρίων και σύμβουλος ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας. Μαζί θα μιλήσουμε περαιτέρω για το πώς μπορούμε να κάνουμε την επιχείρησή μας βιώσιμη. Επίσης μαζί μας η κυρία Ζωή Πέγκου, εκπρόσωπος της Αλφα Αναπτυξιακή, στην Δυτική Αττική και την Κορινθία, με την οποία θα μιλήσουμε για επιδοτούμενα προγράμματα. Κύριε Θεοφανίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Την προηγούμενη Δευτέρα μιλήσαμε για δύο τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βρούμε μια ιδέα για να ξεκινήσουμε μια επιχείρηση. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να βρούμε μια τέτοια ιδέα? Ναι, υπάρχουν πολλοί μέθοδοι και τρόποι. Να αναφέρουμε σήμερα τη μέθοδο που τη λέμε η μέθοδος της γενικότερης ανάγκης. Να θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας ότι την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για το Eureka και για το τυχαίο ερέθισμα. Ναι, για την φλασιά που λέμε, την έβρικα, και για το να προκαλέσουμε τον εγκέφαλό μας να σκεφτεί με ένα τυχαίο ερέθισμα εντελώς διαφορετικά από ό,τι συνήθως σκέφτεται. Η τρίτη μέθοδος λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε ένα χωνί σκέψης και να φύγουμε από την μικρή ανάγκη, την προφανή ανάγκη που νομίζουμε ότι έχει ο καταναλωτής ή η αγορά, και να βρούμε γενικότερες ανάγκες. Παράδειγμα, πιστεύω ότι ο κόσμος θέλει βιολογικά προϊόντα και ανοίγω ένα μαγαζί για βιολογικά προϊόντα. Και επειδή υπάρχουν πολλά, δεν έρχεται κόσμος. Ανοίγω το χωνί και λέω, ο κόσμος θέλει πραγματικά βιολογικά προϊόντα και τελεία? Όχι, η γενικότερη του ανάγκη ποια είναι? Υγεία. Και πιστεύει μέσα από τα βιολογικά προϊόντα ότι θα κατακτήσει την υγεία. Άρα γιατί να έχω ένα μαγαζί μόνο για βιολογικά προϊόντα και παράδειγμα μην έχω και ένα τμήμα ή ένα μαγαζί δίπλα, γυμναστήριο, το οποίο επίσης δίνει συμβάλλει στην υγεία. Αν το ανοίξω κι άλλο το κουτί, το χωνί αυτό, λέω πιο πάνω από την υγεία τι είναι που θέλει ο άνθρωπος? Ευζωία, ευεξία, εφορία. Άρα θέλω μόνο στην υγεία του σώματος να ποντάρω ή και στην υγεία του μυαλού, του πνεύματος, των σχέσεων με τους άλλους ανθρώπους? Και έτσι λοιπόν δημιουργώ είτε νέες δραστηριότητες εμπορικές μέσα σε μια υφιστάμενη δραστηριότητά μου η οποία κλονίζεται και την διευρύνω και την εμπλουτίζω, ή ξεκινάω από το μηδέν και ενώ όλοι κάνουν βιολογικά καταστήματα παράδειγμα, εγώ κάνω ένα κλαμπ όπου προσφέρω ευζωία ή ευζήν. Μάλιστα. Πέραν αυτής της γενικότερης ανάγκης όπως τη λέτε, κάποιος άλλος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να κατεβάσουμε μια ιδέα? Ναι, και ένας τρόπος
ο τέταρτος, ας πούμε, είναι αυτή η μέθοδος matrix που τη λέμε, όπου τι προσπαθούμε να κάνουμε. Δημιουργούμε τρεις στήλες από πληροφορίες. Η τελευταία στήλη και πιο σοβαρή είναι να καταγράψω ποιες είναι οι τάσεις της αγοράς. Τι ζητάει η αγορά από εδώ και πέρα, όχι τι ζητούσε πέρσι, τι θα ζητήσει του χρόνου. Χοντρικά να αναφέρω κάποια που όλοι συμφωνούμε. Στην Ελλάδα, τουρισμός, θα είναι τάσεις αγοράς. Βεβαίως και θα είναι. Είναι διαχρονικά άλλωστε. Ήταν διαχρονικά, αλλά από εδώ και πέρα θα είναι ακόμη περισσότερο. Γιατί ή είμαστε τουριστική χώρα ή δεν είμαστε χώρα. Πεθαίνουμε. Δεν έχουμε άλλα πράγματα. Δεύτερον, η ελληνική μεσογειακή διατροφή και τα αγροτικά προϊόντα έχουν πορεία στο μέλλον, έχουν μέλλον. Εγώ λέω ναι, βεβαίως, διότι έχουμε συστατικά και λόγους και παράγοντες που μπορούν τα βιολογικά προϊόντα, τα μεσογειακά προϊόντα, η υγιεινή διατροφή να πουλήσει στο εξωτερικό. Άλλη τάση της αγοράς είναι η παροχή υπηρεσιών τουρισμού σε πολύ δυνατές και εύπορες ομάδες. Μπορεί να είναι από τη Ρωσία, μπορεί να είναι από ο νοσοκομιακός τουρισμός, ο ιατρικός τουρισμός που ακούγεται. Έτσι, υπάρχουν λοιπόν πολλές τέτοιες τάσεις της αγοράς που αν τις ανακαλύψουμε, σε μία από αυτές τις τάσεις μπορούμε να καταλάβουμε ότι εμείς μπορούμε να παίξουμε πολύ καλό παιχνίδι. Για να καταλάβουμε ότι μπορούμε να παίξουμε, πρέπει να δούμε τη δεύτερη στήλη τώρα, που είναι εγώ σαν άτομο ή σαν επιχειρησούλα ή σαν μια ομάδα ατόμων. Τι ικανότητες έχουμε, τι γνωρίζουμε, τι πράγματα κάνουμε με πάρα πολύ καλό τρόπο και είμαστε υπερήφανοι. Αν εγώ, παράδειγμα, ξέρω να μαγειρεύω πάρα πολύ καλά, έτσι, είναι μια προσωπική ικανότητά μου που μπορεί να μου οδηγήσει να καλύψω μια ανάγκη της αγοράς στον τουρισμό για γκουρμέ φαγητό σε μια περιοχή. Αν όμως δεν ξέρω πού είναι η κουζίνα και ποιο είναι το τηγάνι, πώς να ανοίξω εστιατόριο. Οπότε προσπαθούμε να ταιριάξουμε. Προσπαθούμε λοιπόν να ταιριάξουμε το τι εγώ, το εργοστάσιο το δικό μου μπορεί να παράγει καλό με το τι η αγορά θα ζητήσει. Έτσι λοιπόν, κάνοντας το συνδυασμό αυτό και παρεμβάλλοντας και τα δίκτυα γνωστών και γνωριμιών που έχουμε, περνάμε το προϊόν μας στην αγορά. Και η τρίτη στήλη που λέγατε. Η τρίτη στήλη είναι τα δίκτυα. Α, είναι τα δίκτυα. Δηλαδή, με ποιους ανθρώπους, εταιρείες θα περάσω το δικό μου το προϊόν, θα το κάνω promotion στην αγορά. Οπότε είναι και η προώθηση. Συνδυάζοντας αυτά τα πράγματα, αν έχω 5x5x5 τέτοια, είναι 125 πιθανές επιχειρηματικές ιδέες. Σίγουρα από τις 125, 2-3-4 είναι πάρα πολύ καλές. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε χρησιμοποιήσει και τις 4 αυτές μεθόδους έβρεσης μιας ιδέας. Έχουμε βρει 5-6, 10-15 ξέρω εγώ ιδέες. Πώς τώρα βρίσκουμε ποια είναι άξια για να ασχοληθούμε με αυτή, να την προωθήσουμε, να συνεχίσουμε. Ναι, κάνουμε ένα πολύ γρήγορο σκρινάρισμα. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε μια βαθμολογία που να λέμε μας ενδιαφέρει τι, η ιδέα μας θα είναι σημαντική. Σημαντική σημαίνει να έχει ζουμί, να πιάνει πολύ κόσμο. Δεύτερον, να είναι εύκολη στην υλοποίηση. Αν είναι μια ιδέα πολύ σημαντική, αλλά πάρα πολύ δύσκολη στην υλοποίηση, δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Όπως επίσης, αν είναι ασήμαντη και πολύ εύκολη στην υλοποίηση. Μας ενδιαφέρουν ιδέες που είναι πάρα πολύ σημαντικές και δεύτερον είναι και σχετικά εύκολες στην υλοποίηση. Άρα αυτούς τους δύο παράγοντες, σημαντικότητα και ευκολία υλοποίησης, τους βαθμολογούμε. Το γινόμενό τους είναι πόσο σε προτεραιότητα πρέπει να βάλω αυτή την ιδέα. Έτσι λοιπόν μπορεί να κάνω ένα πίνακα τέτοιο με τις διάφορες 5-10 ιδέες που έχω κάνει και να μου δώσει ποιοτικά ότι αυτή η ιδέα είναι μπροστά και αυτές οι ιδέες είναι πίσω. Και θα ασχοληθώ με αυτές που είναι μπροστά. Τι θα κάνω μετά? Θα κάνω την επιβεβαίωση ότι αυτή η ιδέα που είναι η καλύτερη από τις άλλες είναι πραγματικά και οικονομικά βιώσιμη. Μπορεί να είναι καλύτερη, αλλά να εξακολουθεί να μην είναι βιώσιμη. Οπότε μπορεί μια ιδέα να είναι καλή, αλλά να επιλέξουμε να μην την ακολουθήσουμε γιατί βλέπουμε ότι δεν θα αποφέρει έσοδα ως μια εταιρεία που θα στήσουμε. Δεν υπάρχουν ιδέες καλές. Οι ιδέες είναι ουδέτερες. Οι εφαρμογές τους είναι καλές ή κακές. Οπότε δεν λέμε βρήκα μια καλή ιδέα, πάμε με αυτό όπως και να έχει. Πρέπει να ξέρουμε με κάποιο τρόπο. Η καλή ιδέα θα κριθεί από την εφαρμογή της. Ωραία. Υπάρχουν άνθρωποι, όπως είχαμε πει και προχθές, ή επιχειρηματίες, που κάνουν κάτι που είναι συνηθισμένο, ανοίγουν ένα σουβλατζίδικο και κλείνουν όλα τις γειτονιάς, που είναι μια ιδέα απλή. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανακαλύπτουν μια πολύ φοβερή ιδέα, αλλά την υλοποιούν λάθος. Και καταραίει. Και έρχεται ο δεύτερος, κάνει την ίδια ιδέα και επιτυγχάνει. Άρα είναι ο συνδυασμός της καλής ιδέας, αλλά κυρίως με την καλή της εφαρμογή. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η εφαρμογή. Και εδώ έχει μεγάλη, το ξαναλέω πολλές φορές, διότι οι περισσότεροι μας δυστυχώς, από αυτούς που βλέπω που περνάω από τα σεμινάρια μας και συμβουλεύουμε, θεωρούν ότι άμα βρουν μια ιδέα,
αυτόματα όλα τα άλλα είναι εξασφαλισμένα επιτυχία της. Το οποίο είναι τεράστιο λάθος. Είναι τεράστιο λάθος. Μάλιστα. Το θέμα της αξιολόγησης των ιδεών που έχουμε βρει, για να τις βάλουμε σε μία σειρά, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που πρέπει να ξέρουμε, ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης για να πούμε ότι πριν πάμε να δούμε τη βιωσιμότητα μιας ιδέας, ποια θα επιλέξουμε, δηλαδή πώς κάνουμε αυτή την επιλογή, πώς κάνουμε το ξεσκαρτάρισμα των ιδεών μας? Ναι, δύο τρόποι είναι. Ο ένας είναι αυτός που ανέφερα με τη βαθμολογία, οπότε μας βγάζει ποια είναι σε προτεραιότητα. Ένας άλλος τρόπος, πιο ποιοτικός, είναι, όπως φαίνεται και στην οθόνη, να αξιολογήσω την ιδέα με βάση 5-6 χαρακτηριστικά. Πόσο δυνατή είναι, πόσο ενδιαφέρουσα, πόσο ο κόσμος την θυμάται, πόσο μοναδική, δεν έχω ανταγωνισμό. Και με βάση αυτά κάνω ένα περίγραμμα, βαθμολογώ και έτσι δημιουργώ ένα εμβαδόν. Όσο πιο μεγάλο είναι το εμβαδόν αυτό, σημαίνει αυτή η ιδέα είναι γεμάτη, είναι στιβαρή. Αν το εμβαδόν είναι μικρό, σημαίνει ότι αυτή η ιδέα είναι ασθενική. Έτσι. Οπότε έτσι ποιοτικά μπορώ να δω ότι τα μεγάλα εμβαδά σημαίνει ότι είναι ζουμερές ιδέες. Τα μικρά εμβαδά τα αφήνω για μετά. Μάλιστα. Κύριε Θοφανίδη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Θα τα πούμε και την επόμενη Δευτέρα. Θα μιλήσουμε περισσότερο πλέον για το πώς την ιδέα που έχουμε βρει θα την αξιολογήσουμε και θα προχωρήσουμε. Και θα επιβεβαιώσουμε ότι είναι οικονομικά βιώσιμη. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, επίσης, αν θέλετε κάποιες περισσότερες πληροφορίες για αυτά που μας είπε ο κύριος Θοφανίδης, μπορείτε να απευθυνθείτε στο site www.projectview.gr ή επίσης να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο της εκπομπής 210-8252-104. Πριν περάσουμε στην κυρία Πέγκου και το θέμα των επιδοτήσεων, θα δούμε ένα βίντεο από τον κύριο Κωνσταντινίδη, εκπρόσωπο του Ομίλου Επιχειρήσεων AC Ploes Expert Consulting, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον φορολογικό μηχανισμό ιδιώτη και επιχείρησης. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Εύχομαι ο καινούριος χρόνος με υγεία και ό,τι επιθυμεί ο καθένας από εμάς, επαγγελματική ευημερία και όλα αυτά που μπορεί να ευχηθεί κάποιος. Σήμερα θα αναφερθούμε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει, να το πω έτσι, στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και πρόκειται για τον φορολογικό σχεδιασμό είτε του ιδιώτη είτε της επιχείρησης. Τι εννοούμε λοιπόν φορολογικό σχεδιασμό? Αναφέρει κάθε φορά ειδήσεις ότι γίνονται καινούργια φορολογικά νομοσχέδια, καινούργιοι παράμετροι μπαίνουν στη ζωή μας. Πρόσφατα είχαν μπει αποδείξεις που έπρεπε να μαζέψουμε όλοι. Τελευταία ψηφίστηκε ένα καινούργιο φορολογικό νομοσχέδιο, ένα κομμάτι μάλλον ενός φορολογικού νομοσχεδίου, μεταφέροντας το κύριο βάρος και την ευρύτητά του προς τον Μάρτιο ή Απρίλιο. Στο φορολογικό λοιπόν αυτό νομοσχέδιο αυξήθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές και για τους ιδιώτες και για τους επαγγελματίες. Κατά συνέπεια, όταν εννοούμε φορολογικό σχεδιασμό, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σοβαρά πώς θα μπορούμε με νόμιμους και έξιμους τρόπους να μειώσουμε την εφορία μας. Για τους ιδιώτες θα πρέπει να τηρούμε και να πληρούμε ό,τι χρειάζεται από φορολογικής απόψεως, όπως τις αποδείξεις μας, τα φορολόγητά μας, να κρατάμε όλα μας τα στοιχεία και να είμαστε πάντα ενήμεροι, ώστε να μπορούμε να φτάνουμε στα maximum επίπεδα που θα μας φέρουν τον άριστο φόρο. Στις επιχειρήσεις τώρα είναι ένα άλλο κομμάτι κεφαλαιόδου σημασίας, γιατί υποθέστε ότι και ο τροφοδότης, ο κύριος των φορολογικών μας εσόδων, θα έπρεπε να είναι όχι πλέον οι μισθωτοί, αλλά οι επιχειρήσεις. Έτσι, σαν επιχειρήσεις έχουμε κατηγορίες. Έχουμε τις ατομικές επιχειρήσεις, στις οποίες μπορεί να είναι είτε ελεύθεροι επαγγελματίες είτε έμποροι, οι οποίοι έχουν ένα βιβλίο εσόδων-εξόδων και φορολογούνται με το καινούργιο φορολογικό νομοσχέδιο από το πρώτο ευρώ. Εκεί λοιπόν είναι μια σύμφορη διαβάθμιση φορολογική. Άρα θα πρέπει σε πρώτη φάση να σκεφτεί κάποιος αν θα πρέπει να αλλάξει την δραστηριότητά του από ατομική και να την κάνει κάποια άλλη τύπου νομικού προσώπου. Το επόμενο νομικά πρόσωπα στον φορολογικό μας σχεδιασμό που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι οι προσωπικές εταιρείες, όπως λέγονται, και αυτές είναι δύο ειδών, είναι οι ομόρυθμες και οι ετερόρυθμες εταιρείες. Οι ομόρυθμες εταιρείες λοιπόν, τα χαρακτηριστικά τους είναι ότι οι υπεύθυνοι απέναντι στον νόμο είναι και οι δύο, τουλάχιστον γίνονται με τουλάχιστον δύο άτομα και είναι όλοι οι συμμετέχοντες υπεύθυνοι. Ενώ στις ετερόρυθμες υπεύθυνοι είναι μόνο οι ομόρυθμοι εταίροι. Η επόμενη κατηγορία νομικού προσώπου που θα πρέπει να ελέγξουμε αν μας συμφέρει ή δεν μας συμφέρει φορολογικά είναι οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης έχουμε δύο ειδών.
Πριν από κάμποσα χρόνια καθιερώθηκε η μονοπρόσωπη. Μονοπρόσωπη σημαίνει ένα άτομο, ιδρύει μία ΕΠΕ, μία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ενώ μία κανονική ΕΠΕ τη συστήνουν πάνω από δύο άτομα. Αυτές οι εταιρείες πλεονεκτούν, όπως και η επόμενη κατηγορία ανώνυμη, πλεονεκτούν απέναντι των προσωπικών εταιριών και των ατομικών επιχειρήσεων, γιατί έχουν έναν εφάπαξ φορολογικό συντελεστή, δεν έχουν συντελεστεί στα κέρδη και συμφέρει, γιατί ξέρεις εκ των προτέρων ποια είναι η φορολογική σου επιβάρηση. Έχει γίνει 26%, παραδείγματος χάρη. Η επόμενη κατηγορία επιχειρήσεων είναι οι ιδιωτικές κεφαλαιοχικές εταιρείες, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ ότι μπορούν να ιδρυθούν μέσα στο 2012, οι οποίες είναι παρόμοιες, έχουν το ίδιο στυλ με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, έχουν όμως μια διομορφία ότι δεν έχουν περιορισμό στο μετοχικό κεφάλαιο, άρα μπορεί να είναι από ένα ευρώ το μετοχικό τους κεφάλαιο και ποικιλία άλλων παραμέτρων. Είναι πάντως παρόμοιες με τις ΕΠΕ. Άρα αυτές οι τρεις κατηγορίες, οι μονοπρόσωπες ΕΠΕ, οι ΕΠΕ και οι ιδιωτικές κεφαλαιοχικές εταιρείες έχουν την ίδια συμπεριφορά φορολογικά. Υπάρχουν λοιπόν και οι ανώνυμες, οι οποίες είναι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, έχουν μετοχές, ανώνυμες μετοχές, θέλουν τριμελή διοικητικά συμβούλια, τον ίδιο φορολογικό συντελεστή με τις ανώνυμες, με τις ΕΠΕ, οι ανώνυμες, πρέπει να δούμε αν μας ταιριάζει και αυτή η μορφή. Τώρα βέβαια έχουμε και μια τελευταία μόδα, προκειμένου να μειώσουμε τη φορολογική μας επιβάρηση, έχουμε και ποικιλία άλλων εταιριών, τις οποίες είναι μεικτές. Μπορούμε να κάνουμε εταιρείες στο εξωτερικό και να ιδρυθούν υποκαταστήματα εντός της ελληνικής επικράτειας. Φορολογούνται μεν στην Ελλάδα, έχουμε κάποιες φοροαπαλλαγές σε σχέση με το εξωτερικό, όπως συμμετοχή ξένων εταιριών στις ΕΠΕ κυρίως ή στις ανώνυμες εταιρείες, ώστε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση, επειδή δεν θα έχουμε και διανομή μερίσματος. Οι ξένες εταιρείες δεν έχουν φόρο στη διανομή μερισμάτων. Αυτά είναι λίγα για το φορολογικό σχεδιασμό. Εμείς σαν εταιρεία ασχολούμαστε εκτεταμένα, μπορούμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ κόσμο ώστε νόμιμα να μπορέσει να μειώσει τη φορολογική του επιβάρυνση. Αυτά από τον κύριο Κωνσταντινίδη σε ό,τι έχει να κάνει με το φορολογικό σχεδιασμό. Κυρία Πέγκου, πριν περάσουμε σε εσάς και τα θέματα των επιδοτήσεων όπως και την προηγούμενη Δευτέρα, θα δούμε ένα βίντεο από τον κύριο Χαλκιά από την Α Αναπτυξιακή Βορείου Αιγαίου και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Ο κύριος Βασίλης από πέρα μας ρωτάει, για να πάρει καλή βαθμολογία κάποια πρόταση, από τι εξαρτάται? Κύριε Βασίλη, καλησπέρα σας. Η βαθμολογία σας εξαρτάται από δύο παράγοντες, για να πάρετε μια ψηλή βαθμολογία. Πρώτον, τα προσωπικά σας στοιχεία που αφορούν την προηγούμενη εμπειρία σας σε οποιαδήποτε εργασιακό τομέα, συμπεριλαμβανομένου και του αυτού που ασχολείστε τώρα. Τα πτυχία σας, αν έχετε πανεπιστημιακούς τίτλους, σεμινάρια που έχετε παρακολουθήσει και οτιδήποτε παρεμφερές. Δεύτερον, αφορά τα θέματα τεχνολογίας, πληροφορικής και περιβάλλοντος. Αυτές είναι οι δαπάνες μάλλον που το πρόγραμμα δίνει μεγάλη έμφαση. Καταλαβαίνετε, θέλουμε να εκμοντερνιστούν οι επιχειρήσεις και γι' αυτό δίνουν μεγάλη έμφαση σε αυτό. Πρέπει να πάρουμε εκεί το μεγάλη δαπάνη να πάει σε αυτές τις τρεις, περιβάλλον, πληροφορική και τεχνολογία. Και εν συνεχεία βέβαια τα κτηριακά σας, οποιασδήποτε κτηριακές εγκαταστάσεις που θέλετε να κάνετε και μέχρι και τις αμοιβές των συμβούλων. Η κυρία Ελένα από Θεσσαλονίκη ρωτάει, για να μπούμε σε πρόγραμμα επιδότησης πρέπει να εμφανίσουμε κάποιο ποσοστό της δαπάνης σε κάποιο λογαριασμό τραπέζης? Κυρία Ελένη, καλησπέρα σας. Όχι πλέον, όχι πλέον. Βοηθάει στη βαθμολογία σας το να έχετε τα ίδια κεφάλαια. Ίδια κεφάλαια σημαίνει ότι ο επενδυτής μπορεί να κάνει, υπάρχουν χρήματα και αυτό ανεβάζει τη βαθμολογία, αλλά δεν χρειάζεται να έχετε. Γι' αυτό λέμε αυτή την εποχή πλέον ότι η επιδότηση, το 50% μιας επιδότησης που είναι τα δωρεάν χρήματα που θα πάρετε, είναι δικά σας. Και εν συνεχεία, αν δεν έχετε ή δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ίδια κεφάλαια,
μπορείτε μέσω των προγραμμάτων Jeremy, που είναι επιδοτούμενο επιτοκίου, δηλαδή πολύ χαμηλότοκα δάνεια, και εφόσον έχετε βέβαια τα εχέγγυα από την τράπεζα, να σας δώσει το υπόλοιπο, δηλαδή μισό της επένδυσης, πέραν της επιδότησης. Μπορείτε λοιπόν με αυτά τα χρήματα, να δανειστείτε αυτά τα χρήματα και να τα εξοφλήσετε σε 6 χρόνια σχεδόν, επαναλαμβάνω, άτοκα, και έχοντας υπόψη ότι έχετε από τα 6 χρόνια, ο πρώτος χρόνος είναι χρόνος χάριτος, είναι περίοδος χάριτος. Κύριε Χαλκιά, σας ευχαριστούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε κάποια άλλη εκπομπή. Και εγώ ευχαριστώ όλους εσάς που με ακούσατε απόψε, είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Θα μιλήσουμε και εν συνεχεία σε άλλες εκπομπές με περισσότερες πληροφορίες. Να καλέσω όλους να έρθετε στην Αλφα Αναπτυξιακή, να μας καλέσετε. Είμαστε ανοιχτοί να σας δώσουμε δωρεάν πληροφορίες και θα χαρούμε πολύ να σας δούμε και από κοντά. Αυτά από τον κύριο Χαλκιά. Ας έρθουμε σε εσάς, κυρία Πέγκου, να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε και πάλι μαζί μας αυτή τη Δευτέρα. Εμείς ευχαριστούμε. Θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε και εμείς σε κάποιες απορίες που έχουν οι τελεθεατές μας, να δώσουμε κάποιες διευκρινήσεις. Βεβαίως, γι' αυτό είμαστε και εδώ άλλωστε. Πολύ ευχαρίστως. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για ένα πρόγραμμα επιδότησης που ξεκίναγε από 14 Ιανουαρίου. Θέλει ένας τηλεθεατής μας να ξέρει αν οι δαπάνες για την αγορά μεταφορικού μέσου είναι επιλέξιμες. Βεβαίως, είναι επιλέξιμη η δαπάνη, η αγορά, ως επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά του μεταφορικού μέσου και πιο συγκεκριμένα η αγορά αυτοκινήτου επαγγελματικής χρήσης. Για τις δραστηριότητες του τουρισμού και της μεταποίησης, το μέγιστο ποσό επιδότησης είναι 15.000 ευρώ, ενώ για τις δραστηριότητες εμπορίου και υπηρεσιών είναι 10.000 ευρώ. Ωραία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο παράδειγμα. Κάποιος έχει μία επιχείρηση που έχει έδρα την Αθήνα, αλλά έχει ένα παράρτημα, ας πούμε, στα Ιωάννινα και άλλο ένα στην Κόρινθο. Θα υποβάλει πολλαπλές αιτήσεις, θα υποβάλει μία αίτηση. Ποια είναι η διαδικασία που προτείνεται να ακολουθήσει? Μπορούμε να υποβάλουμε μία αίτηση ανάφημη. Εδώ ο επιχειρηματίας πρέπει να επιλέξει μία περιφέρεια για να καταθέσει την επιχειρηματική του πρόταση. Θα έχει μεγαλύτερο όφελος αν επιλέξει το υποκατάστημα των Ιωαννίνων, όπου εκεί το ποσοστό επιδότησης είναι 60% και πιθανόν να υπάρχει λιγότερος ανταγωνισμός από ό,τι στην Αττική. Οπότε προτείνεται την περιφέρεια ως επιλογή για να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιλογής. Ακριβώς. Γιατί αν επιλέξει της Κορίνθου ή της Αθήνας, όπως μου είπατε, θα έχει 50% το ποσοστό της επιδότησης και όχι 60%. Μάλιστα. Τώρα, δαπάνες που έχουν να κάνουν με εξοπλισμό ο οποίος είναι μεταχειρισμένος, δηλαδή αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, ή ΦΠΑ, αυτές οι δαπάνες καλύπτονται, είναι επιλέξιμες? Όχι, αυτές δεν καλύπτονται. Επιλέξιμη δαπάνη είναι μόνο ο καινούριος εξοπλισμός. Τώρα, σε μια επιχείρηση που έχει προφανώς λειτουργικές δαπάνες, αυτές μπορούμε να τις επιλέξουμε? Βεβαίως. Οι λειτουργικές δαπάνες είναι επιλέξιμες, όμως μόνο για τις νέες και τις υποσύστασεις επιχειρήσεις. Και όταν λέμε λειτουργικές δαπάνες, εννοούμε τις λογιστικές υπηρεσίες, τα ενίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητή τηλεφωνία. Μάλιστα. Επίσης, να επισημάνουμε ότι στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργικές δαπάνες επιδοτούνται με 25% και μέχρι το 40% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Ωραία. Είναι σημαντικό να το αναφέρουμε. Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε αναλυτικά ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες και ποιο το ύψος της επιδότησης που μπορούμε να λάβουμε για κάθε μία από αυτές? Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής, όπως θα δούμε και στον πίνακα. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος σε ποσοστό έως 80% του συνολικού προϋπολογισμού. Μηχανήματα και εξοπλισμός σε ποσοστό έως 100% του συνολικού προϋπολογισμού. Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης, όπως είπαμε, έως 15.000 ευρώ. Δικαιώματα τεχνογνωσίας σε ποσοστό έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού. Το λογισμικό έως 30.000 ευρώ. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας έως 6.000 ευρώ. Προβολή προώθηση έως 30.000 ευρώ, αμοιβές συμβούλων έως 10.000 ευρώ και οι λειτουργικές δαπάνες, όπως ήδη είπαμε, που ισχύουν μόνο για τις νέες και τις υποσύστασεις επιχειρήσεις, σε ποσοστό έως 25% του συνολικού προϋπολογισμού και να τονίσουμε πάλι ότι το ποσοστό χρηματοδότησης είναι στο 25%. Μάλιστα. Θα ήθελα εγώ να υπενθυμίσω ότι στις αμοιβές συμβούλων θα περιλαμβάνεται, ας πούμε, και η αμοιβή της Αλφα Αναπτυξιακή, αν κάποιος απευθυνθεί σε εσάς. Βεβαίως, βεβαίως. Το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά, απλά να το υπενθυμίσω. Βεβαίως. Ωραία.
Την προηγούμενη φορά, όπως η προκατοχή σας είχατε κάνει μια προσφορά στους τηλεθεατές μας, υπάρχει κάτι αντίστοιχο για σήμερα? Βεβαίως και υπάρχει. Σε όσους τηλεφωνήσουν στο τηλέφωνο της εκπομπής σας και αφήσουν τα στοιχεία τους για την Α' αναπτυξιακή, θα μπορέσουμε να τους καταθέσουμε φάκελο επιδότησης με 350 ευρώ. Ακόμα, να προσθέσω ότι στην ιστοσελίδα μας www.alphanaoptiksiaki.net διαθέτουμε έντυπο με δωρεάν βαθμολόγηση και αξιολόγηση για όλους μέχρι τέλος του μήνα. Οπότε κάποιος μπορεί να πάει να αξιολογήσει την επιχείρηση. Βεβαίως, και για οποιοδήποτε διευκρίνηση να μας καλέσει στα τηλέφωνά μας ή εσάς και... Μια σημαντική προσφορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Θα σας περιμένουμε πιθανώς και στην επόμενη εκπομπή. Πολύ ευχαρίστω. Να θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας το τηλέφωνο επικοινωνίας εκπομπής 210-8252-104. Απευθύνεστε εκεί για οποιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση στα θέματα που ακούσατε είτε στο πρώτο ή στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μας. Εμείς θα θέλαμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μαζί σας για την επόμενη Δευτέρα στις 7 αν είστε στην Αθήνα, στις 9 αν είστε στη Θεσσαλονίκη και να σας ευχηθούμε ένα πολύ καλό βράδυ.